Το σπηλαίο Αλαδινού είναι τα πρώτα ανακαλυφθέντα στην Ελλάδα. Έχει αριθμό 15 στην Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία. Από το 1996 που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Αλαδινού, ως στόχο κύριο είχαμε την ανάδειξη του σπηλαίου. Το 2010, με την ολοκλήρωση της σκάλας που οδηγούσε από το μονοπάτι προς το σπήλαιο, ξεκινήσαμε την κανονική ξενάγηση του σπηλαίου και το 2010 πράγματι κάναμε και τα εγγένεια λειτουργίας του σπηλαίου. Από τότε μέχρι σήμερα φτιάξαμε καθιστικά, τουαλέτα, εντευκτήριο, έκδοση εισιτηρίων κτλ. Το φωταγωγήσαμε μερικώς με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά. Το 2012 ξεκινήσαμε την τοποθέτηση κάποιων φωτοβολταϊκών, δύο πιάτα τα οποία τα είχε κάνει δωρεά τότε ο Δήμαρχος ο Γλινός από το ΚΟΡ. Πήραμε κάποιες μπαταρίες και φτιάξαμε το φωτισμό να ανάβει ένα φως απ' έξω σε κάποια φανάρια. Μετά με ενέργειες του Προέδρου κ. Πιπεριά, είπαμε και φωτίσαμε και το σπήλαιο και μέσα. Μαζί με κάποια άλλα άτομα μπήκαμε και βάλαμε καλώδιο και βάλαμε και 10 προβολή των 10 βάτ. Σήμερα έχουμε την τελετή παράδοσης μιας ευγενικής χορηγίας της εταιρείας Σύρων. Γενιάζουμε ένα μικρό αιωλικό, μια μικρή ανεμογεννήτρια που βάλαμε στο σπήλαιο φόρος, στα Λαδινού, για να τροφοδοτεί με ρεύμα, να ηλεκτροδοτεί με ρεύμα το σπήλαιο. Ούτως ώστε οι επισκέπτες, όταν το επισκέπτονται, να έχουν φως. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς ως εταιρεία να αναδείξουμε τον πολιτισμό. Θεωρούμε ότι αυτό εδώ είναι ένα εξαιρετικό μνημείο. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφθούν τουρίστες και ντόπιοι. Και βοηθάμε με μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ούτως ώστε με καθαρό ρεύμα που δεν μολύνει, να έχουν την δυνατότητα οι επισκέπτες που έρχονται στο σπήλαιο να μπορούν να βλέπουν και να το χαίρονται. Βαγγέλη, γλυκό έφαγες? Όχι. Θα φας. Το σπήλαιο λειτουργεί όλο το έτος, απλά με ωράριο λειτουργία από 1η Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να έχουμε τέτοια ανταπόκριση από το κοινό, προκειμένου να έχουμε και μεγαλύτερο διάστημα με ωράριο. Το υπόλοιπο διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου έως και 30 Ιουνίου το σπήλαιο λειτουργεί με ραντεβού. Η κυρία Φρόσο Καλαδάμη είναι η ξεναγός μας. Σπήλαιο χωρίς μυστήρια δεν γίνεται. Οπότε φτάσαμε και στο θάλαμο του μυστηριακού. Ελάτε πιο μέσα, ελάτε πράγματι. Ελάτε, χωράτε, θα σταθείτε όρθιοι εδώ. Αυτοί οι σχηματισμοί, μια ιδαντελωτή σχηματισμοί που βλέπουμε κάτω, είναι τα λεγόμενα γκουρ. Πώς γκουρ? Γκουρ. Ναι. Να σας πω πώς έχει δημιουργηθεί το γκουρ. Το σπήλαιο οφείλει την ύπαρξή του σε ένα υπόγειο ποτάμι. Το χρήσιμο νερό που έμεινε λοιπόν εδώ άρχισε με το πέρασμα των χρόνων να εξατμίζεται, να αλλάζει επίπεδα, διαβρώνοντας το έδαφος και δημιουργώντας κρατώ αυτά τα δαντελωτά τελειώματα. Αυτές τις μικρές λεκάνες νερού. Το σπήλαιο είναι εύκολο να το βρούμε. Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση από τη χώρα. Έρχεστε στο χωριό στο Αλαδινό και από εκεί ακολουθούμε 10 λεπτά ένα πλακόστρωτο δρομάκι και φτάνουμε μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Εδώ τα είδατε έτσι μοναδικά. Τώρα την καλοκαιρινή περίοδο έρχονται γύρω στις 3.000 με 4.000 την καλοκαιρινή περίοδο. Όταν πρωτοξεκίνησε, εγώ ξεκίνησα το 2011, η σεζόν ήταν γύρω στα 100 άτομα. Κυρίως το πρωί και κυρίως τις μέρες που δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει κάτι διαφορετικό, να πάει στις παραλίες, όταν φυσάει πολύς αέρας, έρχονται επίσκεψη στο σπίτι. Όποιος μπαίνει μέσα, φεύγει ενθουσιασμένος. Μιλάνε για ένα μοναδικό θέαμα, που ενώ πολλοί έχουν επισκεφτεί και άλλα σπήλαια, κάτι τέτοιο δεν το έχω ξαναδεί. Λόγω των πετρωμάτων, λόγω των χρωμάτων, λόγω του σχηματισμού. Ευχαριστώ πολύ.